Δεν είχα δει ποτέ κάποιον άλλον εκτός από τη νεαρή γυναίκα η οποία καθόταν σε ένα γραφείο μπροστά και συνήθως έπλεκε. Εγώ μένω στον πέμπτο και εκείνη έμενε στο δεύτερο. Άρα την είχα συναντήσει αρκετές φορές στην είσοδο πάντα της πολυκατοικίας, όπου διασταυρωνόμασταν, εκείνη έμπαινε, εγώ έβγαινα. Αυτό. Είχατε μιλήσει, ενώ και... είχατε έρθει σε επαφή να καταλάβετε αν τα ελληνικά της είναι καλά. Κοιτάξτε, η επαφή μας ήταν πάντοτε μονολεκτική. Ναι. Ήταν ένα γεια. Ένα καλησπέρα ή ένα καλημέρα. Ξέρετε, η ζωή έχει μεγαλύτερη φαντασία από εμάς, έλεγε ο Τρυφό, μια που μιλάμε για κατασκοπικές ταινίες. Παραπέμπει απολύτως σε κινηματογράφο. Η ζωή πράγματι έχει πολύ μεγαλύτερη φαντασία από εμάς. Και ο σωματότυπος και το οτιδήποτε, μια καθημερινή κοπέλα που δεν σου προκαλούσε εντύπωση για το παραμικρό επάνω της. Αλλά αυτή είναι και η τέχνη της κατασκοπίας, προφανώς. Να περνά παρατήρηση. Φαντάζομαι πως ναι. Αυτό που έμαθα είναι ότι από τον Ιανουάριο έχει φύγει, δεν πληρώνει πλέον ενίκιο, έχει ξενικιάσει το διαμέρισμά της. Όπως και το μαγαζί που έχει κλείσει. Άρα έφυγε σαν κλέφτης, ας πούμε, προφανώς. Τώρα ποιος ξέρει τι έχει συμβεί. Έφυγε σαν κατάσκοπο. Έφυγε σαν κατάσκοπο. Ναι, σωστό. Ποιος ξέρει τι έχει συμβεί, πάντως ενημερώθηκε και έφυγε νωρίς, πρέπει ναι, να πούμε. Ναι, αλήθεια είναι. Άρα λοιπόν. Έτσι φαίνεται. Ήταν έξυπνη η γυναίκα σε κάθε περίπτωση, δεν το συζητάμε, για να καταφέρει να περνάει απαρατήρητη. Φαίνεται θα ήταν καλά εκπαιδευμένοι, αυτό είναι βέβαιο.